Τα Τρίκαλα BC Άρη ειτήθηκαν με 83-70 στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου από τον ΚΑΟΤ, χωρίς όμως η ήττα αυτή να χαλάει τις καλές εντυπώσεις από τη συνολική καλή εικόνα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Τα Τρίκαλα BC Άρη ήταν πάντα κοντά στο σκορ, με τον ΚΑΟΤ να μην μπορεί να δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας και να ξεφύγει στο σκορ. Μάλιστα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου έφτασαν σε απόσταση βολής 3 πόντων. Ωστόσο όμως στην τελευταία περίοδο με Γιούν Γκρέιτζερ και Πέτροβιτς φορτωμένος με 4 φάουλ και με έναν εκπληκτικό ζάρα από τους αντιπάλους να οδηγεί τους συμπεδούχους σε ένα σερί 13-0, η ομάδα δεν μπόρεσε να διεκδικήσει μέχρι τέλος τη νίκη. Αλλά δεδομένα που διαμορφώθηκαν λίγο πριν το παιχνίδι με την απουσία και δύο ακόμα παιχτών, ειδικά του Μάρκο και θέση του Playmaker που ήταν μια φορά το σημερινό παιχνίδι, και τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν και στη διάρκεια του παιχνιδιού με τα 3 φάουλ του Γκρέιτζερ στα πρώτα 5 λεπτά συμμετοχή του. Νομίζω ότι έκαναν το έργο από πολύ δύσκολο σχεδόν ακατόρθωτο. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το 30 ήμασταν στους 3 πόντους. Βρίσκαμε τρόπο με προβλήματα τα οποία θεωρώ κενά, τα οποία βγήκαν σήμερα περισσότερο από άλλα παιχνίδια στο σημερινό αγώνα. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να είμαστε στους 3 πόντους και θεωρώ ότι και μέχρι το 36-37 στην ουσία είχαμε τύχη στο παιχνίδι. Στα αξιοσημείωτα το ντεμπούτο του 16χρονου Στέλιου Γιαννιούλη από τα Τρίκαλα, από τα τμήματα υποδομής της ομάδας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από τον Κώστα Λοφαράκη για λίγο στο τέλος του αγώνα. Δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον coach Λοφαράκη που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω στο παιχνίδι και να πάρω πλούσιες, να αποκομίσω πλούσιες εμπειρίες. Στην ακριτική δράμα που πλευράς τρικαλινών φιλάθλων καταγράφεται η παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Χρήστου Μιχαλάκη, ο οποίος φαίνεται έχει πάρει πάνω του την παραμονή του συλλόγου στην κατηγορία των μεγάλων, ενώ σε επίπεδο διοίκησης, Ρουσιαμάνη, Σαφαρίκας και Φρίδας σε ένα ακόμη μάτς υποστήριξαν ηθικά την προσπάθεια τεχνικής ηγεσίας και παικτών.